Υπουργείο Υγείας για την καθιερωμένη ενημέρωση του κοινού για τυχόν κρούσματα κορονοϊού. Καλησπέρα σας. Δίνω αμέσως το λόγο στον καθηγητή Λεόντιο Κοστρίκη για την ανακοίνωση των σημερινών αποτελεσμάτων. Καλησπέρα σας. Σε ό,τι αφορά στα νέα περιστατικά της νόσου COVID-19, σύμφωνα με τα δεδομένα από την Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας, από σύνολο 1.882 εργαστηριακών διαγνώσεων εντοπίστηκε ένα κρούσμα του ιού SARS-CoV-2. Συγκεκριμένα, το κρούσμα εντοπίστηκε από σύνολο 276 εργαστηριακών εξετάσεων που διεκπαιρεώθηκαν από τα μικροβιολογικά εργαστήρια των Γενικών Νοσοκομείων. Παράλληλα, διεκπαιρεώθηκαν οι ακόλουθες διαγνώσεις χωρίς τον εντοπισμό κρούσματος. Από τη διαδικασία της ιχνηλάτησης ήδη επιβεβαιωμένων κρούσματων διεκπαιρεώθηκαν 123 διαγνώσεις. Από το πρόγραμμα ελέγχου 20.000 εργαζομένων σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και εργοτάξια, είχαμε αποτελέσματα για 461 εργαστηριακές εξετάσεις. Από ιδιωτική πρωτοβουλία ολοκληρώθηκαν 387 εργαστηριακές διαγνώσεις. Από το πρόγραμμα ελέγχου ειδικών ομάδων μέσω των Ιατρείων Δημόσιας Υγείας διεκπαιρώθηκαν 114 διαγνώσεις. Από τα δείγματα που λήφθηκαν από επαναπατρισέντες ολοκληρώθηκαν 5 εργαστηριακές διαγνώσεις. Από το πρόγραμμα ελέγχου 10.000 εργαζομένων σε κομμωτήρια, κουρία, Ινστιτούτα Αισθητικής, κέντρα δερματοστηξίας και χώρους εστίασης είχαμε αποτελέσματα από 2 δείγματα. Και από τον έλεγχο 20.000 μαθητών και προσωπικού σχολικών μονάδων διεκπαιρώθηκαν 514 εργαστηριακές διαγνώσεις. Με βάση και τα σημερινά δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των θετικών κρουσμάτων ανήρθε στα 918. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα και των σημερινών διαγνωστικών εξετάσεων. Οι σχεδόν μηδενικοί αριθμοί επιβραβεύουν τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουμε σαν χώρα και σαν κοινωνία τους τελευταίους 2 μήνες. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την Προεδρία της Δημοκρατίας, η εξαίρετη επιδημιολογική εικόνα μας επιτρέπει να προχωρήσουμε από μεθαύριο στη δεύτερη φάση της άρσης των περιοριστικών μέτρων. Η Επιστημονική Επιτροπή εκφράζει ευαρέσκεια και επαναλαμβάνει την έκκληση να διαφυλάξουμε πάση θυσία αυτόν που έχουμε επιτύχει όλο αυτό το διάστημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχει ο λόγος στον δόκτωρα Μάριο Λοΐζου. Καλησπέρα σας. Παγκόσμια, ο αριθμός των κρουσμάτων έφτασε τα 4.925.000, ενώ οι θάνατοι τις 321.000. Ταυτόχρονα όμως, 1.930.000 άτομα έχουν αναρρώσει πλήρως. Στην Κύπρο, μέχρι τις 3 το απόγευμα, στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου, το Νοσοκομείο Αναφοράς, νοσηλεύονται 3 άτομα. Το ένα εξ αυτών νοσηλεύεται στη μονάδα αυξημένης φροντίδας. Δόθηκε ένα εξιτήριο. Διασωληνωμένοι παραμένουν 3 ασθενείς στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Επίσης, στην ίδια μονάδα νοσηλεύεται εκτός αναπνευστήρα ένας ασθενής. Στην πατρίδα μας τα νέα καθημερινά είναι θετικά. Παγκόσμια όμως υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση για αντιμετώπιση της πανδημίας. Επιστήμονες σε όλο τον κόσμο εργάζονται εντατικά για να κατανοήσουν τον ιό και με βάση αυτό να αναπτύξουν δυνητικές θεραπείες, εμβόλια και άλλες τεχνολογίες για αντιμετώπιση των συνεπειών της νόσου. Στόχος αυτής της ερευνητικής δραστηριότητας είναι η ανάπτυξη όχι μόνο αποτελεσματικών θεραπείων, αλλά και θεραπείων προσιτών και διαθέσιμων σε όλα τα μέρη του κόσμου. Η ανάγκη ορθολογικής και δίκαιης κατανομής όλων των πόρων, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι καθοριστική για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η πανδημία αυτή μας δίδαξε ότι η επένδυση στην υγεία δεν είναι απλά η σωστή επιλογή, είναι και η έξυπνη επιλογή. Ο πυρήνας του συστήματος υγείας πρέπει να ενισχυθεί ακόμα και αν η προσοχή είναι σήμερα στραμμένη στην νόσο COVID-19. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε τώρα κάποιες ερωτήσεις από λειτουργούς των μέσων. Η πρώτη έρχεται από το Sigma Live και απευθύνεται, κύριε Λοΐζου, σε εσάς. Πότε θα μπορούν οι ευάλωτες ομάδες να επιστρέψουν στις δουλειές τους? Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή ισχύει ό,τι ίσχυε μέχρι τώρα, δηλαδή ότι έχουν κατηγοριοποιηθεί οι ευάλωτες ομάδες σε δύο κατηγορίες. Και θα ήθελα να επεξηγήσω ότι ο καθορισμός σε ευάλωτη ομάδα έχει σχέση με το πόσο κινδυνεύουν τα άτομα αυτά στην περίπτωση κατά την οποία νοσήσουν από την νόσο COVID-19. Άρα υπάρχει η ομάδα Α, τα οποία είναι τα άτομα υψηλού μεν κινδύνου, αλλά άτομα τα οποία θα μπορούσαν να επανέλθουν στη δουλειά τους, και το έχουμε πει αυτό, εφόσον εργάζονται κάπου που δεν έρχονται σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο και μπορούν στον χώρο της δουλειάς να τηρήσουν τις απαραίτητες αποστάσεις και τα μέτρα υγιεινής. Και η δεύτερη ομάδα είναι τα άτομα που ανήκουν στην ομάδα υψηλού ρίσκου, είναι τα άτομα τα οποία βρίσκονται σε ψηλό κίνδυνο, δηλαδή στην περίπτωση κατά την οποία νοσήσουν από την νόσο COVID-19, και είναι αυτά τα άτομα στα οποία υπάρχει σύσταση ότι θα πρέπει να παραμείνουν εργαζόμενοι από το σπίτι τους. Αυτή τη στιγμή, όπως ακούσατε πριν από τον κύριο Κοστρίκη, μπαίνουμε στη δεύτερη φάση, άρα η Επιστημονική Επιτροπή θα αξιολογήσει ξανά το πότε θα επανέλθουν αυτές οι ομάδες, ανάλογα με το πώς πηγαίνει η δεύτερη φάση. Και πριν ίσως από την τρίτη φάση θα έχουμε μάλλον μια νέα τοποθέτηση, χωρίς αυτό απαραίτητα να σημαίνει ότι θα υπάρχει αλλαγή ή ότι θα υπάρχει αλλαγή. Ευχαριστώ. Και πάλι από το Sigma Live προς τον κύριο Κοστρίκη. Σε συνέχεια δηλώσεων σας το πρωί σε ραδιόφωνο ότι τα οδοφράγματα θα ανοίξουν όταν εξακριβωθεί η ακριβής εικόνα που επικρατεί στις κατεχόμενες περιοχές. Μπορείτε να μας διευκρινίσετε με ποιο τρόπο θα εξακριβώσουμε αυτή την επιδημιολογική εικόνα? Ναι. Ένας πιθανός τρόπος, ίσως να είναι και ο μοναδικός τρόπος κατά την άποψή μου, είναι μέσω των δικοινοτικών τεχνικών επιτροπών της υγείας. Υπάρχουν αυτές οι επιτροπές όπου εξετάζουν διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία. Πιθανότατα η Επιστημονική Επιτροπή μας, διαμέσου της Τεχνικής Επιτροπής της Δικοινοτικής για την Υγεία, να μεταφέρει ορισμένες ερωτήσεις όσον αφορά επιδημιολογικών στοιχείων και δημογραφικών τα οποία έχουν γίνει στα κατεχόμενα. Το ίδιο φυσικά μπορεί να ρωτήσουν και για μας. Και θα γίνει μια εξακρίβωση στοιχείων, πόσο δειγμάτων παραδείγματος χάρη έχουν κάνει, ποια είναι τα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών που έχουν βρει κτλ. Επομένως θα γίνει μια παρουσίαση μέσω σε αυτήν την οδού και θα εξακριβώσουμε και να μπορέσουμε να κατατάξουμε τα κατεχόμενα εν σχέση με ποια κατηγορία θα μπει όσον αφορά το άνοιγμα των οδοφραγμάτων. Επόμενη ερώτηση και πάλι προς τον κύριο Κοστρίκη από τον Φιλελεύθερο. Το τελευταίο δεκαήμερο η επιδημία φαίνεται να παρουσιάζει έξαρση σε χώρες του αραβικού κόσμου, όπως είναι το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. Φαίνεται ότι παρουσιάζουν σημαντική αύξηση στα κρούσματα και έχει σχολιαστεί έντονα και στον διεθνή τύπο. Στις χώρες αυτές οι θερμοκρασίες κυμαίνονται αυτό το διάστημα κοντά στους 43 βαθμούς Κελσίου. Μήπως αυτό δείχνει ότι τελικά οι υψηλές θερμοκρασίες που ήδη έχουμε και στη χώρα μας δεν βοηθούν τόσο στον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού? Όχι, δεν μπορούμε να εξάγουμε αυτό το αποτέλεσμα από αυτές τις ενδείξεις. Επιδημιολογικά είναι σίγουρο ότι οι υψηλές θερμοκρασίες βοηθούν στη μη εξάπλωση του ιού. Αυτό είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο. Ο λόγος είναι επιδημιολογικός. Οι άνθρωποι βρίσκονται σε εξωτερικές περιοχές και όχι σε κλειστούς χώρους. Και επίσης τα σταγονίδια τα οποία εκπέμπονται από το στόμα συνήθως εξατμίζονται πολύ πιο εύκολα σε ανοιχτούς χώρους και ψηλές θερμοκρασίες. Ίσως στον αραβικό κόσμο, επειδή είναι τόσο ψηλές οι θερμοκρασίες, να βρίσκονται συνεχώς σε κλειστούς χώρους με τα air condition και αυτό να επιδεινώνει την κατάσταση αντί να την βοηθά. Εδώ τουλάχιστον στην Κύπρο είμαστε σίγουροι ότι οι ψηλές θερμοκρασίες βοηθούν αφάνταστα στη μη εξάπλωση του ιού. Ευχαριστούμε.
είπε. Η επόμενη ερώτηση από τη Cyprus Times προς τον κύριο Κοστρίκη. Ανακοινώθηκε ότι η επιστημονική ομάδα θα έχει αύριο νέα σύσκεψη με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεδομένου ότι σήμερα είχαμε ανακοίνωση για κάποιες πρόωρες χαλαρώσεις, τι να αναμένουμε από την αυριανή σύσκεψη? Υπάρχουν εισηγήσεις, καινούργιες εισηγήσεις από την επιστημονική ομάδα? Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Θα περιμένουμε να πάμε αύριο στο Προεδρικό και θα μας ανακοινώσει ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας γιατί μας τελεγεί. Να περιμένουμε μέχρι αύριο. Και κύριε Κοστρίκη, από το ΡΙΚ, τι σημαίνει, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι δεν εντοπίζουμε κρούσματα από την ιχνηλάτηση τις τελευταίες ημέρες? Σημαίνει ορισμένα πράγματα, δεν θα έλεγα ενθαρρυντικό. Απλώς σημαίνει ότι τουλάχιστον οι στενές επαφές, αν εννοείται για τους δύο φοιτητές, τους δύο μαθητές μάλλον στο Λύκειο της Αραδίπου, σημαίνει ότι αυτές οι στενές επαφές τις οποίες δήλωσαν τα δύο άτομα δεν βρέθηκαν θεατικά. Αυτό δεν σημαίνει για πολλά πράγματα. Ίσως να σημαίνει, κατά την ταπεινή μου άποψη, ότι πιθανότητες αυτές οι δύο λοιμώξεις να προήλθαν από την προηγούμενη συστάδα των λοιμώξεων και γι' αυτόν τα δύο άτομα δεν ήξεραν ακριβώς τις στενές επαφές που πιθανώς να είχαν σε προηγούμενη φάση. Επομένως, δεν θα το αξιολογούσα ούτε θετικό ούτε αρνητικό σε αυτήν τη φάση. Αυτή την ερώτηση ολοκληρώσαμε για σήμερα. Καλό βράδυ σε όλους.